Που παρουσίασαν εισοδήματα πάνω από 500.000 ευρώ. Εντύπωση βεβαίω προκαλεί το γεγονό ότι σε περιοχέ που θεωρούνται καλέ, οι κατοικοί του εμφάνισαν πενιχρά εισοδήματα. Το ότι οι κρίσιοι κάτοικοι τη Ελλάδα ζουν στο ψυχικό, την κεφυσιά και τη βουλιαγμένη το γνωρίζαμε. Ότι είναι όμω τόσο λίγοι παρά τον πλούτο που έχουν αυτέ οι περιοχέ, πρώτη φορά το μαθαίνουμε. Το Υπουργείο Οικονομικών δημοσίευσε το χάρτη των οικονομικών ρετηρέ αλλά και υπογείων με βάση τι φορολογικέ δηλώσει. Στο ψυχικό, λοιπόν, μόλι 15 οικογένειε δήλωσαν για το 2011 εισόδημα 544.000 ευρώ. Ενώ στην πανάκριβη εκάλυ μόνο 2.833 Εμφανίζουν εισόδημα 122.000 ευρώ. Στο άλλο τεφπόρο κολονάκι, 1.824 φορολογούμενοι δήλωσαν οικογενειακό εισόδημα 48.000 ευρώ. Ενώ στην άνω γλυφάδα, οι 47 πιο πλούσιοι φορολογούμενοι δήλωσαν εισόδημα 40.800 ευρώ. Το ερώτημα βέβαια είναι αν αυτά είναι τα πραγματικά εισοδήματα. Αν ψάξετε και δείτε τα σπίτια, οι βίλες που υπάρχουν στα νησιά είναι 2 εκατομμύρια. Πού είναι οι 100.000, ποιοι, ποιοι έχουν αυτές τις βίλες, οι φτωχοί τις έχουν. Είναι πολύ περισσότεροι αλλά δεν φαίνονται. Όλοι το ίδιο είμαστε λαός και κολονάκι αφού σύμφωνα με τα στοιχεία στο παλαιό φάλιρο το μέσο εισόδημα είναι 25.000 ευρώ όσο περίπου και στις υποβαθμισμένες περιοχές του Μεταξουργίου και του Κολονού όπου εκεί οι φορολογούμενοι δήλωσαν κάτι λιγότερο από 20.000 ευρώ. Στην Ελλάδα άλλωστε βγάζει σώσα δηλώσεις. Υπάρχουν περιοχέ που από ό,τι φαίνεται η ζωή την οποία κάνουν οι κάτοικοι του δεν συνάδει με τα εισοδήματα τα οποία δηλώνουν. σω με τι διασταυρώσει να μπορέσει το Υπουργείο Οικονομικών να βγάλει σημαντικά αποτελέσματα. Όπω και να είναι πάντω ο πλούτο τη Ελλάδα, φαίνεται πω είναι στην Αττική και συγκεκριμένα στην Εκάλη, την Κυφυσιά, την Νέα Ερυθρέα, το Διόνυσο, το Κολονάκι, τη Φιλοθέη, το Ψυχικό, την Άνω και τη Βουλιαγμένη. Ενώ έκπληξη είναι το Ρούφ, το Μοναστηράκι και το Θυσίο. Υψηλά εισοδήματα υπάρχουν και στην Μπιλέα, αλλά και το Χορτιάτι στη Θεσσαλονίκη. Ο καθένας δηλώνει όσα νομίζει αυτός, όχι όσα βγάζει. Οι πολλοί Έλληνε έχουν περισσότερα και η φοροδιαφική οριάζει. Οι 44 πιο φτωχές περιοχές που οι πολίτες είχαν μέσο ετήσιο εισόδημα κάτω των 12.000 ευρώ είναι στους νομούς του Δωδεκανήσου, Εύρου, Ευρυτανία Ιωαννίνων, Καστοριάς, Λακωνίας και Ροδόπης.